Γιατί είστε έτσι, πού θα πάτε? Στην εκκλησία. Ναι. Δύο σύριαλ έχει κάνει ο Γιώργος Καπουτζίδης και είχε δύο στις δύο επιτυχίες. Σαββατοκιανημένες αλλά και το παραπέντε, ακόμα και στις επαναλήψεις τους, χαρίζουν υψηλή τηλεθέαση και όλοι περιμένουν το επόμενο βήμα του ηθοποιού και σεναριογράφου. Τηλεοπτικά δεν θα με δείτε αυτή τη χρονιά. Για την άλλη, βλέπουμε. Σχεδόν σίγουρη θεωρείται η τηλεοπτική επιστροφή του Γιώργου Καπουτζίδη το φθινόπωρο του 2014 με ένα νέο σύριαλ. Ήδη το πρώτο ραντεβού με τους υπεύθυνους του Μέγκα έγινε και οι δύο πλευρές φαίνεται να τα βρήκαν. Πριν από ένα μήνα περίπου ήρθαν σε επαφή τα στελέχη του Μέγκα με τον Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος είπε ότι έχει ήδη ετοιμάσει τα πρώτα επεισόδια για ένα καινούριο σύριαλ. Έγινε το ραντεβού στο Μέγκα, όπου τους έδωσε το σενάριο και το επόμενο βήμα, αφού το διάβασαν και συζήτησαν, είναι να βρουν την εταιρεία παραγωγής. Α, θα με τρελάνει αυτό το κορίτσι. Τώρα της φταίει το παντελόνι. Δίκιο έχει, βρε Θεοπούλα. Αυτό είναι για πολύ ψηλή γυναίκα. Γιατί ο γιος μου, γιατί γυναίκα ήταν? Είναι μεγάλη σπουδαία είδηση. Είναι η είδηση. Μακάρι να είναι και να γράψει και να παιχτεί κάτι πολύ ωραίο, γιατί σίγουρα ο Γιώργος δεν θα γράψει κάτι δεύτερο. Εκείνος βέβαια αποφασίζει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το νέο σύριαλ θα είναι και αυτό κωμωδία, όπως μας έχει συνηθίσει ο Γιώργος Καπουτζίδης. Είναι το γνωστό ύφος του Καπουτζίδη. Είναι οι ανατρεπτικές κωμωδίες με αρκετά στοιχεία μαύρου χιούμορ. Και μάλιστα χθες στην σύσκεψη που έγινε στο Μέγκα έβαλαν ακόμα και ονόματα ηθοποιών κάτω για τους ρόλους. Señora Σουλά, η κοντήρο τα υπορκέτω άγαλμα δεν έχει κεφάλι. Ποια μορφιά. Και αυτήν είσαμε της το κόψουν καλύτερη φάνη. Το μόνο που μένει για να αρχίσει η προετοιμασία είναι να βρεθεί η εταιρεία παραγωγής που θα αναλάβει τη νέα σειρά. Αν όλα πάνε καλά, τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν την άνοιξη του 2014 και το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς να γίνει η πρεμιέρα.